Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο Επίκεντρο, εδώ, στη γνώμη τηλεόραση για όλη την κεντρική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα παρουσιάσω ένα πρόσωπο το οποίο, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, είναι ένα διτό πρόσωπο. Ή για κάποιους άλλους, μια διφορούμενη ίσως προσωπικότητα. Για κάποιους άλλους, ένας πολύ γνήσιος Μακεδόνας, ένας γνήσιος Θεσσαλονικιός, ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τον Πόντο και δεν το έκρυψε ποτέ αυτό. Ένας άνθρωπος που μέσω της δημοσιότητας τον έμαθε όλη η χώρα και όχι μόνο. Ένας άνθρωπος που προσέφερε στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στην Θεσσαλονίκη, από τις θέσεις που ήταν. Και οι θέσεις αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν βουλευτής Θεσσαλονίκης, νομάρχης Θεσσαλονίκης, μάλλον δημοτικός σύμβουλος, να αρχίσουμε από εκεί. Δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά, βουλευτής Θεσσαλονίκης, νομάρχης Θεσσαλονίκης και αμέσως μετά, όταν άλλαξε, καταργήθηκε η νομαρχία, περιφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται μάλλον να πω πολλά. Πρέπει να παρουσιάσω άμεσα τον καλεσμένο μου, όπου απόψε δεν είναι άλλον από τον αγαπητό, τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη. Κύριε Ψωμιάδη, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και σε έναν Γιώργο και τους συνεργάτες και την γνώμη τηλεόραση. Αλλά από την πρώτη στιγμή μου κάνεις επίθεση. Επίθεση γιατί? Ναι, θα σου εξηγήσω. Mm-hmm. Να συμπληρώσω ότι και σήμερα είμαι δημοτικός σύμβουλος. Εγκατεύεις δημοτικός. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι κακό όταν είσαι εκλεγμένος από το λαό να μην κρύβεις τις θέσεις. Όσο χαμηλά και να είναι, όσο ψηλά και να είναι. Μίλησες, ναι. Δεν είναι άποψη δική σου, διφορούμενη προσωπικότητα. Επειδή είσαι παρακολουθείς και είσαι μάχημος. Είστε διτή προσωπικότητα. Εγώ δεν ήρθα να κρυφτώ. Από τη μία πολιτικός. Επειδή είσαι μάχημος, mm-hmm. θέλω να μου πεις μια διφορούμενη τοποθέτηση που κρίνεται και έτσι. Βεβαίως. Και έτσι. Μία θα μου πεις. Κάποιοι λέγανε ένας άξιος πολιτικός ο οποίος έκανε το παν για την πόλη της Θεσσαλονίκης, για την Μακεδονία γενικότερα. Απ' την άλλη πλευρά, ένας άνθρωπος που χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο ήθελε να προβάλλεται προσωπικά. Αυτό, γι' αυτό εννοώ διτός. Επειδή λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Ψωμιάδη, εγώ σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Έτσι, και σας γνωρίζω από τότε που ήσασταν βουλευτής. Και πολλά χρόνια από τότε. Τα καλά χρόνια. Και αμέσως μετά και σαν νομάρχη και σαν περιφερειάρχη, τέλος πάντων, σας έχω κάνει συνέντευξη σε όλα τα στάδια της καριέρας σας αυτής. Υπήρξαν άνθρωποι, οι οποίοι, αγαπητέ κύριε Ψωμιάδη, εμένα μου είστε συμπαθέστατος. Mm-hmm. Και σε καμία περίπτωση δεν ήρθατε εδώ για να σας επιτεθώ. Δεν θέλω να είμαι μία ώρα εδώ συμπαθής. Θέλω να είμαι αντικειμενικά απέναντί μου. Αντικειμενικά απέναντί μου θα είστε, αλλά γιατί να γίνετε αντιπαθείς απέναντί μου. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν τα λένε έτσι, κάποιοι τα λένε αλλιώς. Ο Ψωμιάδης έτσι, ο Ψωμιάδης αλλιώς. Θέλω να αρχίσω όχι από το παρελθόν, γιατί 100% επειδή έχουμε ξανακάνει συνέντευξη, θα μου το φέρετε εσείς στο παρελθόν. Θέλω να δω σήμερα ο αξιότιμος και αγαπητός Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ο δημοτικός σύμβουλος, το λέμε έτσι, ο πρώην νομάρχης, πρώην βουλευτής, αν τα λέω από την αρχή. Τι κάνει αυτή τη στιγμή που είναι εδώ μαζί μου σήμερα? Τι θα κάνει μόλις φύγει εδώ από το στούντιο, που τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήρθε? Αν και δεν έχεις μηχανήματα εδώ, θες να με κάνεις μια ακτινογραφία από ό,τι κατάλαβα. Κάπως έτσι. Έχεις την ικανότητα. Ικανότητα. Για να μπορούμε να ανταπεξέλθω. Θα προσπαθήσω. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη αξονική. Για να ακούσουμε λοιπόν. Τι θα κάνει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης να φύγει από εδώ? Τι κάνω σήμερα. Μάλιστα. Όταν θα φύγετε από εδώ, που θα πάτε, τι θα κάνετε? Πριν δύο χρόνια είχα ανοίξει ένα καφέ μάρκετ. Mm-hmm. Έχασα πολλά λεφτά, έπεσα στην περίπτωση του κορονοϊού ένα μήνα μετά, σε ένα καλό μέρος στην Εγνατία. Δυστυχώς όμως, επί δύο χρόνια δεν υπήρχε συνοικία, ανέβηκε συνοικία με τον κορονοϊό, δεν υπήρχε επαρχία, δεν υπήρχε τουρισμός, κλεισά τα ξενοδοχεία. Έχασα πολλά λεφτά και αναγκάστηκα πριν 4 μήνες και το έκλεισα. Μια αποτυχία που δεν το άξιζα. Γιατί εγώ από 7 χρονών είμαι στο εμπόριο. Το ξέρω το εμπόριο, αλλά ξέρω το παλιό εμπόριο. Από εκεί πέρα αυτή τη στιγμή κάνω συντήρηση. Ξεκουράζουμε σε εισαγωγικά. Δεν είναι ώρα για πειράματα επαγγελματικά. Η αγορά είναι νεκρή. Κανείς δεν ασχολείται από τους κυβερνώντες με την αγορά. Σήμερα η τηλεόραση, αγαπητέ Γιώργο Παδόπουλε, ασχολείται πρώτη είδηση με την Τουρκία. Χρόνια τώρα, mm-hmm. δεύτερη είδηση με τον κορονοϊό και τρίτη είδηση ποιος σκότωσε ποιον. Αν η μάνα σκότωσε τα παιδιά και τα παιδιά τον πατέρα. Και τελευταία βλέπουμε κάποιους βιασμούς. 20 χρόνια, 30 χρόνια μετά καταγγέλλονται κάποιοι βιασμοί. Να κλείσω. Mm-hmm.
Και λέω, δεν έχει αλήθεια. Δηλαδή έχει μόνο αυτές τις εικόνες. Δεν έχει έρευνα, δεν έχει επιστήμονες, δεν έχει, έχει καλλιτέχνες, δεν έχει αλυτές. Mm-hmm. Αυτό είναι το παραπονό μου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κρατάω μπόσκα και περιμένω. Κύριε Ψωμιάδη, είπατε πριν... Παναγιώτη, δεν μ' αρέσει το κύριε. Παναγιώτη, εγώ και όταν δεν μιλάω μ' ακούνε. Να σας πω λίγο. Και σιωπή μου μιλάει. Ναι, είναι καλός, αλλά δεν το έχω συνηθίσει ποτέ 30 χρόνια το κάνω αυτό. Συγγνώμη. Δεν τα λάβα, τα αλλάξω τώρα στα γεράματα. Είσαι και μεγαλύτερος. Είδατε που σας λέω. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Μιλήσατε πριν για κυβέρνηση και τα λοιπά. Με δύο λόγια, είστε εμπειρότατος πολιτικός και επιχειρηματές. Αφήνουμε το και αντικειμενικός. Αφήνουμε... Αυτό θα το κρίνει ο άνθρωπος που μας... οι άνθρωποι που μας βλέπουν. Πειράζει. Η Νέα Δημοκρατία που ήταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης βουλευτής και την αγαπούσε πολύ και αυτό μην το αρνηθείτε κύριε Ψωμιάδη, ναι. Γιατί έχω ένα εκατομμύριο δηλώσεις να βγάλουμε μανδοσκοπημένες. Ναι. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν που ήξερε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, τι σχέση έχει με την σημερινή, που μιλάμε σήμερα, Γενάρη του 22, τι σχέση έχει με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία? Άλλαξε κάτι, στο πιστεύετε? Όνομα μόνο. Ούτε καν στη δάδα. Καμία σχέση. Η Νέα Δημοκρατία μέσα στην οποία γεννήθηκα, ανδρώθηκα πολιτικά, χρωστάω πάρα πολλά στη Νέα Δημοκρατία και ιδιαίτερα στο λαό της Νέας Δημοκρατίας. Καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Αβέροφ, του Έβερτ, του μεγάλου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Κώστα του Καραμαλή, με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Απέχει παρασάγκας. Και ιδεολογικά, αλλά και στις πράξεις. Δεν εφαρμόζεται. Και από την πορεία του, κύριε Ψωμιάδη. Ναι, δεν εφαρμόζεται καν, όχι ο κανονισμός, οι κανόνες. Είπα ότι ανδρώθηκα με αξίες. Ποια ήταν η μεγαλύτερη αξία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μέσα από τα λάθη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Άγιος κανένας. Πατρίδα της και οικογένεια. Ακούστε τα τελευταία χρόνια κανείς να μιλάει για πατρίδα, για θρησκεία, για οικογένεια. Αντιθέτως βάλλονται αυτά, αυτές τις τρεις αξίες. Αυτή είναι η διαφορά. Βάλλονται οι τρεις αξίες. Βάλλονται. Ναι. Βάλλονται. Από ποιους, κύριε Ψωμιάδη, από εμάς τους Έλληνες? Όχι, σε όλα τα κόμματα. Γιατί ποτέ οι 300 της Βουλής είναι πατριώτες και αγαπάνε την πατρίδα τους. Και μπορεί αύριο μεθαύριο να πάνε να πολεμήσουν μια άλλη χώρα που δεν είπα, άλλοι αγαπάνε περισσότερο, άλλοι λιγότερο, όλοι αγαπάνε. Από την μην άκρα αριστερά έως την άκρα δεξιά. Και ρωτώ, η άκρα αριστερά πλην τους αντιεξουσιαστές μέχρι την άκρα δεξιά έχουν λέπρα? Γιατί βάζουμε ταμπέλες βασιλικούς? Γιατί βάζουμε ταμπέλα στην Χρυσή Αυγή? Γιατί βάζουμε ταμπέλα στο Κουκουέ? Γιατί βάζουμε ταμπέλα στο Πάμε? Από τη στιγμή που αγαπάμε λίγο πολύ όλη την πατρίδα μας, είμαστε Έλληνες. Αυτό που ξεχνάμε εμείς οι πολιτικοί είναι ότι πρέπει να προτάξουμε την πατρίδα μας. Εμείς προτάσουμε το τομάρι μας, πώς θα ξαναβγούμε βουλευτές. Δεύτερο, το κόμμα. Και αν θυμηθούμε τον ψηφοφόρο και την πατρίδα ένα μήνα πριν από τις εκλογές και μετά, μην είδε τον Παναή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είπατε για 300 βουλής. Στην τηλεόραση, κύριε Γιώργο, πέρα από 10, συνολικά 10, από τους 300 βλέπετε κανένα? Στα μεγάλα κανάλια. Ναι. Στα πανελλαδικά. Βλέπετε. Είναι, αυτό είναι γεγονός. 10-12 αυτοί είναι. Οι άλλοι. Όχι, δεν είναι αυτοί. Οι άλλοι είναι. Οι άλλοι τι? Στα μετόπιστε. Όχι, ποια μετόπιστε. Πουθενά δεν είναι. Στα αζήτητα. Στα αζήτητα. Και ρωτώ. Και μην το παρεξηγήσουν οι χιλιάδες τηλεθεατές σας. 10 χρόνια έφυγε ο Ψωμιάδης από την περιφέρεια. Ναι. Πες μου μία φωνή στη Βόρειο Ελλάδα, μία φωνή στη Μακεδονία, μία φωνή στη Θεσσαλονίκη. Αρεστή ή μη αρεστή, αλλά να την ακούσουμε. Να καταγγέλει, να διαμαρτύρει, να διεκδικεί. Μία πέστε μου. Μία. Σίγουρα όμως υπάρχουν άνθρωποι τώρα, κύριε Ψωμιάδη. Σας ρώτησα μία πέστε μου. Ας πούμε ο Τζίτζι Κώστας, ο οποίος είναι περιφερειάρχης σήμερα. Γνωρίζω ότι ο άνθρωπος είναι όλη μέρα στην Ευρώπη να μην και φέρνει χρήματα, είναι η πρώτη περιφέρεια. Εγώ μίλησα για την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά να πάμε και στον Απόσουλο. Πάμε. Ο Απόσουλο είναι θετικό ότι ετοιμάζει πολλές μελέτες. Πιστεύω πολύ σύντομα θα υλοποιηθούν. Ναι. Χαίρομαι, ξέρει να μαζεύει λεφτά. Χαίρομαι, που χαίρομαι πριν 3-4 χρόνια. Πριν 3-4 χρόνια τελείωσε κάποια έργα τα οποία εμείς τα είχαμε ξεκινήσει, δεν προλάβαμε. Αλλά να σας πω κάτι. Όλοι, και εγώ και εσείς και όλοι που μας παρακολουθούν, κρινόμαστε από το αποτέλεσμα και στο τέλος.
Σωστό. Αν με ρωτήσετε σήμερα για τον κύριο Μητσοτάκη, θα σας πω τη σημερινή εικόνα. Την αυριανή δεν την ξέρω. Αλλά εγώ μίλησα για την κεντρική πολιτική. Mm-hmm. Να βρούμε. Είναι κρίμα με όλα αυτά που γίνονται. Δεν ακούγεται μία φωνή καλοπροαίρετη διαμαρτυρίας. Τελευταίο παράδειγμα, πριν λίγες μέρες είχαμε τη σιωνοπτώση στην Αθήνα. Κλείσαν οι δρόμοι. Ο πιο σύγχρονος δρόμος της Ελλάδος έκλεισε. Θα ήταν ο Ψωμιάδης περιφερειάρχης. Αυτοί έπρεπε να παραιτηθούν. Όχι την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα. Τρεις μέρες έλεγαν οι μετεωρολόγοι χιόνια στην Αθήνα, στο κέντρο. 10 μέρες. Και αδιαφορήσαν. Επιτρέπεται να 2.000 αυτοκίνητα 20 ώρες εγκλωβισμένα. 5.000 άνθρωποι θα μετράτε. Σε παρακαλώ. Τα αυτοκίνητα αφήστε τα, δεν μας πειράζουν. Δεν παθαίνουν τίποτα. Οι άνθρωποι, οι 5.000 που ήταν. Και να δούμε. Ακόμα δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Ναι, αυτό ήταν μεγάλο φάουλ. Δεν ξέρω βέβαια πού προήλθε. Άλλοι λένε ότι προήλθε από την Αττική Οδό. Γιατί την Αττική Οδό γνωρίζετε. Ξεκινάς από τον περιφέρεια. Δεν πάω εγώ στο Υπουργείο. Δεν πάω στη Λιανίλες και η Ελλάδα δεν είχε άξιους. Δεν είχε πρώην στρατηγούς προσβεστικής αστυνομίας του στρατού. Δεν είχε ένα ψωμιάδι να τοποθετήσει στη θέση του κ. Στυλιανίδη. Πήραμε από την Κύπρο κατόπιν οδηγιών και εντολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Σωστά. Ήταν επίτροπος ο Στυλιανίδης. Mm-hmm. Και φαίνεται ο άνθρωπος έμεινε άνεργος. Πού να το βάλουμε. Είναι δυνατόν να παίρνουμε εισαγόμενους από την Κύπρο να βάζουμε στην Ελλάδα. Είναι ανίκανοι τόσο οι Έλληνες. Οι Έλληνες, όπου και αν ανήκουν, αξίζουν κάτι καλύτερο. Μήπως έγινε στο πλαίσιο κάποιων καλών δημοσίων σχέσεων με την Κύπρο. Το είδαμε το αποτέλεσμα. Κύριε Ψωμιάδη. Το είδαμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, αφήστε το, χάλια ήταν. Και σας λέω, ξεκινάς από τον Περιφερειακό, δεν πάω στο Υπουργείο. Πρώτη ευθύνη την έχει. Ξεκινάς από τον Περιφερειακό, που είναι ο εποπτεύων όλου τη περιφέρεια και του νομού. Και κοιτάς, η Αττική Οδός ή η ανάδοχος εταιρεία που είσαι υπεύθυνη, έκανες τίποτα. Και να σας πω και κάτι. Mm. Όχι μόνο η Αττική και η Εθνική Οδός. Ναι. Και η Εγνατία Οδός που ανήκει σε ιδιωτικές εταιρείες πρέπει να έχουν σύγχρονα μηχανήματα. Αυτοί χρησιμοποιούν μηχανήματα μικρά, όχι μεγάλης εμβέλειας, μπολτόζες. Για να μπορεί να καθαρίσει ένας τέτοιος δρόμος. Μα είναι δυνατό σύγχρονα. Επειδή δηλαδή μία φορά ή δύο φορές το χρόνο δεν έχει σημασία. Οικονομάζει εκατομμύρια από εκεί. Ξόδεψε και δύο φράγκα. Θυμάμαι, αυτό ερίστον παρόδο κύριε Ψωμιάδη, όταν ήσασταν νομάρχης ή βοηθήστε με σας παρακαλώ, όπως ήσασταν περιφερειάρχης, βοηθήστε με παρακαλώ. Είχατε βγάλει τότε ένα μεγάλο κονδύλιο και ήταν όλες οι αντιπυρικές ζώνες. Και πάω λίγο πίσω το καλοκαίρι. Μιλάμε για το χειμώνα που έγινε αυτό το κακό εκεί κάτω. Θυμηθείτε λίγο το καλοκαίρι. Θυμάστε τι έγινε το καλοκαίρι. Θυμάστε. Ναι. Θυμάμαι λοιπόν που οι μπουλντόζες αυτές, πώς το λένε, διαμορφωτές γης στα ελληνικά, πώς το λέμε, τις μπουλντόζες τέλος πάντων, που είχαν καθαρίσει. Ναι, γκρέιντερ τέλος πάντων. Είχαν καθαρίσει. Εκχιονιστικά. Και εκχιονιστικά είχατε, αλλά είχαν καθαρίσει όλες τις αντιπυρικές ζώνες, θυμάμαι. Και έγινε μια στραβή. Αυτό δεν θυμάμαι αν ήταν ο Μάρξης Περιφερειάρχης και η φωτιά σβήστηκε άμεσα στους έχει σου εδώ. Και κοιτάω εδώ γιατί είναι από εδώ, έτσι είμαστε στη θέρμη εμείς. Και σβήστηκε άμεσα. Και πολλοί είπαν μπράβο του Ψωμιάδη. Όχι, αυτό έγινε από τον ημερών του. Ποιον λέτε. Του Κώστα. Όχι, αυτό, εντάξει, αυτό ήταν και εγώ είχα προτείνει. Κοιτάξτε, εγώ διαχειρίστηκα δύο μεγάλες. Πάντως διαχειριζόταν καλά την κρίση. Τη κρίση. Ω νομάρχη. Α, νομάρχη, μπράβο. Ω νομάρχη διαχειρίστηκα μία φωτιά, τη μεγαλύτερη φωτιά στην Βόρεια Ελλάδα, τη Χαλκιδική, που δεν είχα εποπτεία. Στην Κασάνδρα, λέτε. Και μάλιστα άκουσα τα εξαμάξη, τι δουλειά έχει ο νομάρχη Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική. Ξεχνώντα ότι το 90% των παραθεριστών είναι από τη Θεσσαλονίκη. Στην Καλκιδική κάτι καλοκαίρι, έτσι δεν είναι. Ναι, έχει πάρα πολλά σπίτια. Και άκουσα τα εξαμάξη. Πήγα με τη μηχανή τη χιλιάδα, μπήκα μέσα στη φωτιά. Με απαγόρευαν οι πυροσβέστες. Πήγα δύο καΐκια. Το ένα είχε τρόφιμα σάντουιτς και το άλλο είχε νερά. Ποιος τα έκανε αυτά. Και η άλλη μεγάλη φωτιά που δεν την πήρατε χαμπάρι, γιατί ήταν η φωτιά της Πελοποννήσου, ήταν στην Άσυρο. Τεράστια φωτιά. Εκεί ανακάλυψα κάτι που μου ήρθε εκείνη την ώρα. Και χαίρομαι γιατί από τότε, δεν λέω ότι εγώ είμαι ο νονόσιο εμπνευσής, αλλά το χρησιμοποιούν το πυροσβεστικό σώμα. Τα πυροσβεστικά οχήματα σβήναν τη φωτιά. Mm-hmm. Και φεύγαν να γεμίσουν πάλι νερό. Και λέω το στρατηγό εκείνη την ονταξίαρχο. Είπε φίλε, μέχρι να πάει και να γυρίσει πάλι πήρε τη φωτιά. Να σου φέρω υδροφόρο. Υδροφόρα. Και έφερα 14 υδροφόρες από τους δήμους και έζησε η φωτιά. Είναι δυνατόν να φεύγει και να έρχεται. Δηλαδή μυαλό δεν είναι. Δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό. Α, σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Κύριε Ψωμιάδη, κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω και μου κάνει και εντύπωση, αλλά
ίσως το έχετε ξαναπεί. 15% ήσασταν υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. 15,5%. Χαίρομαι γιατί είσαι ο μόνος που το ξέρεις. Κάπου εκεί. Νομίζω 10,5%. Επίσημα. Όχι, ωραία, για πες την ερώτηση. Ναι, ναι. Λοιπόν, περίπου στο 15. Εντάξει, 15,5%. Είπα 15. Εγώ δεν θυμόμουν, είσαι στο μισό. 15% άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας σας εκτίμησαν και σας ψήφισαν. Ωραία. Το ποσοστό είναι αρκετά ικανοποιητικό, μπορώ να πω. Δεν είναι και μικρό να πεις πήρα 2% και 3%. Γιατί εγώ, αν κατέβαινα, θα έπαιρνα 0,01%. Λοιπόν, απευθύνομαι αυτό. Σας έχει. Δεν θέλω να φανώ ρομαντικός, ξέρετε, κύριε Ψωμιάδη, λόγω της δουλειάς μου τόσα χρόνια. Έχω ακούσει και έχω ακούσει. Σας πλήγωσε η Νέα Δημοκρατία, σας πούλησε η Νέα Δημοκρατία. Τι πιστεύει ο κύριος Ψωμιάδη, ο Παναγιώτης Ψωμιάδη? Πώς έχεις τον τρόπο και μου βγάζεις τώρα να πω πράγματα που μία-δυο φορές το είπα σε κανάλια. Δεν είναι τόσο γνωστό. Να τα ακούσουμε. Την τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Σιούφα, ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής του Εκλογικού Αγώνα, είχαμε αποφασίσει ότι αν δεν βγει από την πρώτη Κυριακή ένας από τους τρεις μας, να βοηθήσουμε οι άλλοι, εγκρυπτό σε εισαγωγικά, να δώσουμε πως να βγει. Δηλαδή αν η διαφορά είναι, ήθελε 50 και ήταν στους 47, ό,τι και να γίνονταν πάλι θα έβγαινε. Σωστή. Και ο άλλος είχε 35, λέω. Και είχαμε αποφασίσει και συμφωνήσαμε και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Σαμαράς και εγώ. Έγιναν οι εκλογές. Ο κύριος Σαμαράς πήρε 43%. Η κυρία Μπακογιάννη γύρω στο 35%. Εγώ φαινόταν ότι πήγαινα προς τον Σαμαρά. Φαινόταν ότι θα βγει ο Σαμαράς. Και μπράβο στην κυρία Μπακογιάννη. 10 η ώρα πριν ανακοινωθεί το πρώτο αποτέλεσμα, βγήκε και είπε συγχαρητήρια τον κύριο Σαμαρά, τον νέο πρόεδρό μας. Και αυτό είναι τώρα το 15,5% είναι ένα τρομερό μεγάλο ποστό. Γιατί πού πας ρε Παναγιώτη από το δικητήριο Πόντιος να τα βάλεις με τον Αμερικάνικο στόλο, με τις οικογένειες, με τις δυναστείες, με τα οικονομικά συμφέροντα, όλο το σύστημα εναντίον μου και εγώ πήρα 15,5%. Όλοι περίμεναν 2-3%. Γι' αυτό βλέποντας τη μεγάλη άνοδο ο κύριος Αβραμόπουλος αποχώρησε, λάκησε. Και του εκεί και σε καλό. Τώρα, είναι η πιο δυσάρεστη στιγμή της πολιτικής μου καριέρας. Εκεί έπαιξα και έχασα. Εκεί ήταν το ολέθριο λάθος μου. Εκεί ήταν η αρχή του τέλους μου. Εκείνο το ποστό φόβησε πάρα πολλούς. Εκείνο το ποστό πριν πάρουμε το ποσοστό αυτό, όταν μου λέγανε αποχώρησε το ένα το άλλο, εγώ έκανα μαγκές και λέγανε δεν αποχωρώ, εγώ θα κατέβω, γιατί έβλεπα το ρεύμα. Εκεί την πλήρωσα. Εκεί η εντολή ήταν τέλος ο Ψωμιάδης, φημόστο. Και από εκεί και πέρα το 9 ήρθε το τέλος και σήμερα κυνηγήθηκα και με έχουν τσαλακώσει κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά το σύστημα με εντολή Σόρος. Και τα μιλάω ανοιχτά. Εντολή Σόρος. Κουμάντο στην νοτιοανατολική Ευρώπη κάνει ο Σόρος. Ποιος είναι ο Σόρος? Ο εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Τραπεζικής Συμμορίας. Εσύ δεν τα λες, εγώ τα λέω αυτά. Είναι ο εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Τραπεζικής Συμμορίας. Με εντολή στους εγκάθετους εδώ, διότι υπάρχουν εγκάθετοι. Εντάξει, εγώ θα με το πήραν πω, το κεφάλι. Ένας μεγάλος επενδυτής. Σας πήραν το κεφάλι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπερδευτήκατε σε ξένα πόδια, έτσι. Αυτό λέτε. Ναι, ναι, δεν μπήκατε σε ρουθούνια κάποιον και δεν έπρεπε. Καταρχάς, ρε Παναγιώτη, πού πας τώρα να διεκδικείς την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, αφού δεν γίνεται. Ούτε μία στο 3 εκατομμύρια. Σταθείτε. Πήγα. Ναι, δεν μπορούσα. Και άλλος, ένα λεπτό. Και άλλος Θεσσαλονικιός διεκδίκησε. Ο κ. Τζιτζικώστας που είναι σήμερα περιφερειάρχης. Δύο λεφτά. Μια χαρά είναι στη θέση του άνθρωπος. Ήταν 4 υποψήφοι, 5 αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Ναι, 5. Εντάξει, ας το κλείσουμε το θέμα εδώ. Ανοίγει καλώς. Μεγάλο θέμα, δεν θα σχολιάσω. Θέλω αμέσως μετά, θα διακόψουμε κάπου εδώ πολύ σύντομα, κύριε Ψωμιάδη. Είστε τηλεοπτικός άνθρωπος και πρέπει να διακόψω για κάποιες διαφημίσεις. Και αμέσως. Και εμείς διαφήμιση είμαστε εδώ. Και εμείς διαφήμιση είμαστε εδώ. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αμέσως μετά κάποια άλλα, ωραία, άλλα θέματα τα οποία πραγματικά δεν έχω σημειώσει με τον Ψωμιάδη τον Παναγιώτη κάτι. Συνήθως, ξέρετε, σημειώνουμε δύο πράγματα να μην χαθούμε στην εταιρεία της εκπομπής, στη διάρκεια της εκπομπής. Με εσάς ίσως δεν χρειάζεται να, κάνω, να το κάνω αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολύ σύντομα ένα διάλειμμα σε 4 λεπτά εδώ με τον αξιότιμο κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη.
Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας στο επίκεντρο απόψε. Ο γνωστός σε όλους μας, ο Μακεδόνας, ο πολιτικός, ο επιχειρηματίας, ο άνθρωπος, ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης, τον οποίο έχουν την τιμή και τη χαρά να τον έχω απέναντί μου. Κύριε Ψωμιάδη, μείναμε πολύ λίγο στην Νέα Δημοκρατία, πριν από λίγο, μιλήσαμε για τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα να αλλάξουμε. Αυτά τα χρόνια που ο Ψωμιάδης, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, έτσι, μην μπερδεύουμε τα ονόματα γιατί υπάρχει κι άλλο Ψωμιάδης, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Πριν μόνο Παναγιώτης να πεις. Και αν πει και ο Παναγιώτης της καρδιάς μας, όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Καλά, αυτό το σλόγγαν της καρδιάς μας, φτάνει τόσο. Λοιπόν, το έχω ακούσει 1500 φορές. Ακούστε λίγο. Ο Παναγιώτης. Όταν πρόσεσαι με λίγο. Πείτε μου. Χαλάρωσε λίγο. Σε βλέπω σφιχτό. Εγώ. Ναι, σαν το Σαρδέλι, ο Γαρδέλι μέσα ή Φάρμα το σταμάτη. Όχι, γιατί Φάρμα τα άφησε τελευταίο. Αφήστε να το συζητήσουμε. Όταν η καρδιά μιλάει, όλα τα άλλα ψιθυρίζουν. Τεράστια καρδιά. Μπράβο. Γι' αυτό είστε και καλλιτέχνη. Πάμε λοιπόν και λέμε. Όλα αυτά τα χρόνια τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη τον πήρε κάποιο άνθρωπο, ένα στέλεχο α πούμε τη Νέα Δημοκρατία. Αφήστε τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο ή τον κάθε Παπαδόπουλο που είναι ένα απλό πολίτη τη πόλη. Αφήστε το στην άκρη. Ένα στέλεχο, ούτε όνομα θα πω ούτε τίποτα. Από τη Νέα Δημοκρατία πήγε στον Παναγιώτη, στο πολύ φιλικό. Γεια σου, Παναγιώτη, τι κάνει. Χρειάζεσαι κάτι. Πότε έρθει στην Αθήνα ρε, να πιούμε ένα καφέ. Δεν κακό. Γιατί εγώ συνηθίζω να το κάνω αυτό κάποιε φορέ με φίλου μου. Το έκανε κάποιο αυτό σε εσά. Έχετε παράπονο. Μιλάς... Παρακαλώ. Φίλου, στελέχη, στελέχη, σα πω, ναι, ναι, σωστά. Το διευκρινίζω. Όχι ο ξάδερφό σα και ο φίλο σα. Στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, που ίσω κάποτε είστε στα ίδια έδρανα. Σα κάλεσε. Από του συνεργάτε μου, ξεκινάω από εδώ. Από όπου θέλετε. Από του συνεργάτε μου, 10 χρόνια στην Ομαρχία και στην Περιφέρεια, 3-4 άνθρωποι από του 100. Ωραία. Για συνεχίστε. Σε κεντρικό βαθμό, ούτε ένα. Σε κεντρικό κατάλα. Επίπεδο ούτε ένας. Πρόσεξε με γιατί σου διαφεύγουν κάποια πράγματα. Εγώ μπήκα με βαρύ κορονοϊό, νόσησα, ούτε ένα τηλέφωνο. Από αυτούς που ευεργέτησα. Πήγατε και νοσοκομείο, θυμάμαι. Νόσησα βαριά. Ναι. Βαριά, έφυγα 3 μέρες, ξαναγύρισα. Χτύπησα με το μηχανάκι, 2 μήνες ήμουνα κατάκητος έτσι. Δεν κουνούσα τίποτε, ούτε χέρια ούτε πόδια. Έχετε ακόμη πρόβλημα με το πόδι σας. Ναι. Εκκινήσει κάει και το αυτοκίνητό μου και πρόλαβα και βγήκα για να μην πέσουν οι κουδέρια γιατί ούτε τιμόνι είχα ούτε. Ουδής! 10 χρόνια ουδής! Όχι από τον απλό λαό. Κάνα παράπονο. Από αυτούς που ευεργέτησα, που έκανα μάγκες, που έκανα πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρχους. Ουδής! Ελάχιστοι. Ουδής ανεμονότερος στο ευεργετηθέν μας, ας πούμε. Εντάξει, όλοι το έχουμε ιδιαίτερα οι Έλληνες το έχουμε αυτό. Να σου πω την αλήθεια, Γιώργο μου. Ναι, πείτε μου. Κανένα παράπονο δεν έχω. Χρωστάω και δεν με χρωστάνε. Ο Θεός να τους έχει καλά. Ειλικρινά και αυτούς και τις οικογένειές τους. Δεν είμαι, είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα πράγματα. Τα τρώω. Κύριε, τα τρώω. Κύριε, πονάω, τα τρώω μόνος μου. Κύριε Ψωμιάδη, τώρα. Δεν σας πιάνει λιγάκι το παράπονο και να πεις. Και τι μπορώ να κάνω. Γιατί ρε, παιδί μου, έτσι. Εσύ να δεις δική μου συνεργάτη στην Ομαρχία, στην Περιφέρεια, ναι. Να πάω σε εκδηλώσεις. Εσύ, εγώ σας έκανα διευθυντές, εγώ σας έκανα προϊσταμένους και με βάζουν πεταμένο σε καμιά θέση γωνία. Πάω, χάθουμε μια χαρά, κάνε ένα παράπονο. Μάλιστα. Θα μίλησε για μια καρδιά, καλώς. Τεράστια δικιά μου καρδιά. Δεν βγήκε ατυχία. Έχω βοηθήσει τόσο κόσμο, χιλιάδες, δεν με κοιτούσα αν είναι αριστερός, δεξιός, δεν τίποτε, φτωχός, πλούσιος. Τίποτε, βοήθησα πολύ κόσμο. Τεράστιο. Ποτέ δεν έκλεισα 2 επιχειρήσεις, έκλεισα 2 χρόνια. Ξέρω. Πρόστιμα έβαλα ελάχιστα και πολύ περιορισμένα. Μπορούν να πληρώσουν. Γιατί δεν τον κλείνει ο επαγγελματία. Κύριε Μητσοτάκη, μπορεί να διαχειρίσει και σε ένα μεγάλο, τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα υγείας όπως είναι ο κορονοϊός. Αν την αγορά δεν την κλείνει. Την οικονομία δεν την κλείνει. Με κανόνες λειτουργεί. Η αγορά είναι η μικρομεσαία τάξη, είναι το οξυγόνο, είναι η αρχοκοκαλιά της οικονομίας, δεν την κλείνεις. Καταστράφηκε η κοινωνία. Πώς θα ξαναπάρουν μπροστά τα μαγαζιά. Κάνετε μία βόλτα, δείτε τι γίνεται στο κέντρο. Ψυχή δεν πατάει στα μαγαζιά. Έχω δει. Η εστίαση έκλεισε, έγκλημα. Τα παιδιά, τα νέα παιδιά που βρίσκουν αδιέξοδο εργασίες. Στις καφετέρειες αυτά. Καλός ή κακός εκεί είναι. Φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό. Το μέλλον της Ελλάδος φεύγει από την Ελλάδα. Κύριε Ψωμιάδη, αυτό έγινε γιατί έχουμε την πανδημία. Και είδατε, εσείς το είπατε πριν ότι πήγατε και γυρίσατε. Διορθώστε με, να λέω ψέματα ή λάθος, έτσι. Πήγατε και γυρίσατε, μου είπε. Σαν και εσάς, δυστυχώς, δυστυχέστατα, υπάρχουν άνθρωποι που πέρασαν τον COVID πολύ άσχημα. Και ακόμη χειρότερα,
που πέθαναν άνθρωποι. 23.000. Οι μισοί φύγανε αδικαιολόγητα. Αυτό λέμε. Πέθαναν άνθρωποι. Εγώ δεν ρίχνω βάρος στους γιατρούς, ούτε σε νοσοκομεία. Αν είχαμε και ανοιχτή την εστίαση, αυτοί οι 23.000 αξιότιμοι, κύριε Ψωμιάδη, μπορεί να γίνονταν 30 και 40.000. Και όμοι γέννητο, μπορεί να ήταν κάποιο γνωστό σα ή φίλο σα ή και συγγενή σα. Ή και δικό μου. Κοιτάξτε, κύριε Τσκόδρα. Κοιτάξτε, προσέξτε με λιγάκι. Το 21, το 50% του ελληνικού λαού ήταν με 2 και άλλοι με 3 εμβόλια. Ναι. Και είχαμε περισσότερου θανάτου από το 20. Καλώς. Συμφωνώ με τη μετάλλαξη. Μόνο η μετάλλαξη φταίει. Όπω σα είπα, από του 23.500 φύγαν αδικαιολόγητα. Τζάμπα έφυγε ο κόσμος. Γίνα λάθη, ολέθρια λάθη. Καθυστερήσαμε. Και δεν ευθύνεται η εστίαση. Λειτουργήσε την εστίαση με κανόνες, με μέτρο. Μήπως δεν ξέρω που ζουξήθηκα και τέτοια. Ίσως κύριε Ψωμιά, ήμασταν και λίγο απροετοίμαστοι για όλο αυτό που συνέβη. Ήσασταν πολύ δημοφιλείς, είσαστε δημοφιλείς, αλλά ήσασταν ακόμη πιο πολύ δημοφιλείς. Δεν υπήρχε κανάλι, δεν υπήρχε συνάδελφος, δεν υπήρχε σταθμός που να μην... ήταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ήταν βουλευτής, ήταν νομάρχης, ήταν περιφερειάρχης. Το γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται, το γνωρίζετε και εσείς ακόμη καλύτερα. Βλέπαμε σε link, τότε είχαμε τα link, δεν είχαμε αυτά τα, που έχουμε σήμερα, τα Skype κτλ. Και τα χρόνια. Λοιπόν, μέχρι και στον Διάγη είχατε στήσει, θυμάμαι, στην περιφέρεια. Λοιπόν, για να βγαίνετε στα κανάλια. Λοιπόν, ντυθήκατε ζωρό κλπ. Μην τα ξαναπάμε από την αρχή. Κάνατε ό,τι ναι. Κάνατε. Τραγουδήσατε. Σας ενόχλησε αυτό. Μισό. Είστε και τραγουδιστής κάποτε και έχετε και ωραία φωνή. Ποτέ τραγουδιστής. Ό,τι και αυτό που κάνω τώρα. Χόμπι είχα. Χόμπι, ωραία. Αυτό που κάνει εσύ και σ' αρέσει. Ναι. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Εγώ δεν έρχομαι από υποχρέωση. Το αγαπάω. Αγαπάω εσένα, αγαπάω και αυτό ναι, που κάνει. Ναι, ναι. Λειτουργήμα. Λειτουργήμα κάνεις, δεν είναι επάγγελμα, λειτουργήμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι συνάδελφοι στα μεγάλα ναι. Μέσα ενημέρωσης κατέσπισαν την Ελλάδα. Λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε πότε θα πούν αλήθειες. Αλήθειες, λείπει αλήθεια από την πολιτική ζωή. Εντάξτε. Τι λείπει. Μην το τραβάτε. Τι λείπει. Μην το τραβάτε τόσο πολύ. Γιατί σου είπα θέλω βοήθεια για να το τραβήξω. Όχι, άλλο. Εγώ τραβάω μόνος μου. Και τα μπράτσα έχω και το θάρρος και την τόλμη και τώρα... το τσαμπουκά. Εσένα ποιο είναι το πρόβλημά σου. Δεν είναι σου όλοι... είπα να τραβήξεις. Αγαπητέ μου, δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι. Δεν τους μίλησα για τα μεγάλα μέσα ενημέρωση. Εντάξει, υπάρχουν αξιολογότατοι άνθρωποι, καταρτισμένοι, μορφωμένοι που ξέρουν τι λένε, πώς τα λένε για να μου ναι, οπωσδήποτε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τρόμο και φόβο για τον κορονοϊό. Λέω για δημοσιογράφους. Αν δεν βγαίναν 10 επιστήμονες, 10 δημοσιογράφοι, 10 πολιτικοί, τώρα όλος ο ελληνικός λαός θα είχε εμβολιαστεί. Περάσανε τρόμο. Ένας καθηγητής θα μιλήσει, ένας πολιτικός και ένας δημοσιογράφος. Όλη μέρα τρόμο και φόβο. Ποιος σκότωσε τον μπαμπά και ποιος σκότωσε το παιδί ναι, ναι. Και ποιος βίασε πριν 30 χρόνια. Ωραία. Ήταν 30 χρονών και ήθελε να δειχθεί και πήγε. Σταθείτε. Σε παρακαλώ, αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Κύριε... Εσύ θα λες ότι θες. Εγώ αν δεν τελειώσω, δεν σταματάω. Κύριε Ψωμιάδη, κάτι με πείραξε που κάνατε. Πειράζει να σου το πω. Όχι, αυτά τέτοια θέλω να μου λες. Μέχρι τώρα με χαϊδεύει. Στον αέρα, δεν σε χαϊδεύω καθόλου. Ναι. Στον αέρα είμαστε. Mm. Με στεναχώρησε κάτι και δεν τον περίμενα συγκεκριμένα από τον Ψωμιάδη τον ναι. Παναγιώτη. Επειδή έχω τη χαρά να σας γνωρίζω καμιά 33 χρόνια. Τι έτια θα μου λες. Είπατε. Τι έτια θα μου λες. Ναι. Το γνωστό κίνημα MeToo. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Ψωμιάδη, αν έβλεπα, όπως τα ακούτε και κοιτάτε μου να σας μιλάω, όταν, αν έβλεπα εγώ έναν τύπο 40 και 45 ετών να πλώνει το χέρι του, μπορώ να πω και άλλη έκφραση, απλά δεν μου επιτρέπετε. Να πλώνει το χέρι του σε ένα 14χρονο κοριτσάκι, ξέρετε τι θα έκανα εγώ. Χωρίς να είμαι παράνομος, δεν έχω παραβατική συμπεριφορά. Κάτι παράνομες κλήσεις, μόνο για υπερβολική ταχύτητα στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτά έχω καταδικαστεί. Από ανοησία μου, ίσως. Θα τον έπιανα στα χέρια μου, ό,τι προλάβαινε θα του ρίχνα, θα τον έβαζα κάτω και θα φώναζα την αστυνομία να με συλλάβει πρώτα εμένα, γιατί έκανα έγκλημα. Χτύπησα κάποιον, δεν είμαστε ζούγκλα. Και μετά θα συλλάβετε και αυτόν τώρα πριν τον ξαναπιάσω στα χέρια μου. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες κοπέλες οι οποίοι κάποιοι εισαγωγικά, ούτε καν μπορώ να το πω, άντρες. Το δικό μου το λάθος πες. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Θα φάσω όλη τη συνέντευξη και εγώ δεν μιλήσω. Όχι, δεν μιλήσω. Δεν μιλάω, μόνο σε μιλάς. Εγώ δεν γιατί, μιλήσω. Καλώς. Γιατί αντιδράσατε με το MeToo. Ακούω. Πες μου, την αντίδραση. Γιατί αντιδράσετε. Ποια. Λέτε τώρα, βγήκε λοιπόν, μία την οποία. Ένα λεπτό. Τη βίασαν 20 χρονών και βγήκε στα 40. Ναι. Τώρα βρήκε το θάρρος. Τώρα να μιλήσω. Γιατί αντιδράτε. Πρώτον, δεν σας μίλησα παρακαλώ. Για ανήλικα παιδιά ή αν θέλει μίλησα και είπα του κόβω τα κάκαλα εκείνη την ώρα. Τα κάκαλα. Ναι, τα κόβω εκείνη την ώρα. Τελειώσαμε με αυτό. Okay. Συμφωνούμε σε αυτό. Και εγώ το ίδιο θα κάνω. Το ίδιο. Το είπες προηγουμένως. Δεύτερο. Η άλλη δήλωσή μου τι ήτανε. Πήγε 20, 25 και 30 χρονών στο Νίξ
να αναδειχθεί. Ή πήγε 11 η ώρα στο δωμάτιο του X, δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγε. Και έρχεται μετά από 20-30 χρόνια και λέει ο τάδε με βίασε, δεν ξέρω τι. Δεν έχεις αντιληφθεί κάτι που έχω δηλώσει εδώ και 10 μέρες. Για να ακούσω. Αν όλα αυτά που καταγγέλουν σήμερα τα είχα καταγγέλει εκείνη την ώρα, σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο, σε ένα μήνα, όποτε έβρισε το σήμερα θα... δεν θα υπήρχαν τόσες πολλές περιπτώσεις. Πρώτο θα είχαν βγει νόμοι και δεύτερο θα είχαν ταρακουνηθεί αυτοί οι αλητήριοι. Είπε κανείς, ένας που θαυμάζει τη γυναίκα, ότι εγώ είμαι υπέρ αυτών και στο κάτω κάτω και κλείνω. Ναι. Ποιος εσύ κύριε δημοσιογράφε, κύριε παρουσιαστά, που βγάζεις αποφάσεις πριν από τους δικαστές? Ποιος? Βλέπω την περίπτωση του ιερέα. Φταίει, δεν φταίει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα το πει ο εισαγγελέας. Δεν μπορείς όμως να τον κρεμάς. Κρεμάσατε εσείς, στο πρόσωπο το δικό σου βλέπω, όλους αυτούς τους τηλεοπτικούς αστέρες που με κρέμασαν 10 χρόνια με τις περιπτώσεις μου. Πήγαινα στα δικαστήρια και ήμουν πρώτη είδηση. Ναι, σωστά. Θυμάμαι. Και πρώτη σελίδα σε εφημερίδες. Αθώθηκα 7 φορές. Ούτε εισαγγελίες γάμου γράφτηκε. Σωστά. Και προχθές τόλμησε ο κύριος Γογκάκος στον Αντένα να πει λάθος μας. Αυτά πρέπει να τα ανακοινώνουμε. Εγώ ευθύνομαι ή εσείς που καταστρέψατε την Ελλάδα με τα ψέματα που λέτε? Παίρνετε κάθε πρωί ένα email και λέτε ό,τι σας λέει το σύστημα. Λοιπόν, εγώ θα διαφωνήσω όμως. Δεν πειράζει, μα γι' αυτό είμαι εδώ. Αλλά πρέπει να τεκμηριώσει την διαφωνία σου. Εντάξει. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εμάς, κύριε Ψωμιά, τουλάχιστον στο κανάλι που εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή. Μα δεν μιλάμε για τα κανάλια. Μιλάμε για τα μεγάλα κανάλια. Είναι ένα περιφερειακό κανάλι κλπ. Ωραία, μην βλέπετε τα μεγάλα κανάλια. Εσείς θέλετε να βγαίνετε. Ξαναπέστο. Γιατί εσείς θέλετε να βγαίνετε στα μεγάλα κανάλια. Εγώ έχω 10 χρόνια βλέπω δελτίο σου. Δεν βλέπω. Τις δικές μας εκπομπές θα τις βλέπω. Βλέπω έργο, βλέπω αθλητικά και βλέπω και τη Φάρμα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα μεγάλο κομμάτι. Πείτε μου λιγάκι. Όταν είδα εγώ το τρέιλερ. Το τρέιλερ, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι το διαφημιστικό που βγάζουν τα κανάλια, ποιος και τι και τα λοιπά στις εκπομπές. Όταν είδα λοιπόν το τρέιλερ και βλέπω Παναγιώτη Ψωμιάδης, λέω είναι, δεν είναι. Ξέρετε, και δεν άκουσα και καλά. Ξαναπαρακολουθώ το τρέιλερ, μπαίνω στο ίντερνετ και όντως. Και είδα τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Λέω, μήπως δεν άκουσα καλά, κύριε Ψωμιάδη, είχα κάποια ηλικία. Εγώ δεν είμαι κανένα παιδάκι. Ωραία, μήπως δεν άκουσα καλά. Άνοιγα τα χρόνια σου. Καλά. Λοιπόν, ακούστε με. Γιατί αυτό το σκεπτικό, δηλαδή, και όντως βλέπω, εγώ δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου βέβαια, με το που πήγατε εσείς το είδα. Επειδή μπορεί να το κάνεις εσύ, ρωτάς σε μένα γιατί το έκανα. Μπρο, γιατί πήγατε γιατί στη Φάρμα. Γιατί το έκανε εσύ. Γιατί έπρεπε να ρωτήσω. Δεν είχα ένα... λόγο να πάω στη Φάρμα. Πρέπει να ρωτήσω για να πάω στη Φάρμα. Να σας πω κάτι, πήγαινα σε ένα φίλο εσύ μου που έχει. Εσύ κάνεις αυτό το λειτουργήμα με ρώτησε. Όχι, όχι, κάτι. Τι λέτε, κύριε. Ε, τότε γιατί τι λέτε, επειδή είστε δημόσιο πρόσωπο, ναι. Είστε πολιτικό. Ο δημόσιο πρέπει είστε να είστε αυτό τα πράγματα όπως θέλει να τα ακούει εσύ, όπως σου αρέσει το αυτί σου, εμένα θα με φωνάει ενώ σου λέω πράγματα που δεν τα λένε άλλοι. Ωραία, χαίρομαι. Γιατί, πάμε στη Φάρμα. Γιατί, μπράβο, γιατί δεν πήγατε σε ένα φίλο, σε έναν ελαιόν, να πάτε να κλαδέψετε, να το ευχαριστηθείτε και όσο πάρετε και το καθαρό αέρα, να κάνετε και τη γυμναστική. Μπράβο, γιατί πολύ σωστά. Σας βλέπω, είστε ακμεότατος και ο Θεός σας έχει καλά. Έχω χρόνια. Σας είπα, ο Θεός σας έχει καλά μέχρι τα 200 σας. Γιατί πήγα στη Φάρμα. Για πάμε τώρα. Πρώτο, πήγατε πρώτον, διαφώνησαν όλοι. Η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, οι φίλοι μου, οι συνεργάτες μου, όλοι ήταν εναντίον μου. Τένα. Αλλά εγώ σαν γύρισα. Και η σύζυγό σας. Όλοι εναντίον μου. Όλοι. Εγώ σαν γύρισα στο ποντιακό δικητηριώτικο κεφάλι, πάντοτε ακούω όλο τον κόσμο και κάνω αυτό. Αυτό που θέλετε εσείς. Όχι, αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνω. Αυτό είπα. Πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παναγιώτης κάνει το διαφορετικό. Και δεν είναι μόνο Ζωρό, δύο λεφτά. Δεν είναι ο Ζωρό. Είναι ο Γιώργος Βασίλης που μοίρασα με το Express Service παιχνίδια στα μικρά χωριά του νομού μας. Δεν πήγα στην πλατεία Αριστοτέλους. Ντύθηκα Βλάχος και μπήκα στην Τζιμισκή. Αυτά δεν τα ξέρεις. Ως Βλάχος, ο Πόντιος Βλάχος, πάω σε ένα άλογο στην Τζιμισκή και έγινε χαμός. Ψέλνω, τραγουδάω, παίζω μπάλα. Σήκωσα ένα ετό ο οποίος ήταν. Και εγώ δεν ξέρω, δεν το σηκώνει το αεροπλάνο που πήρε ο Μητσοτάκης τώρα. Αλλά ερχόμαστε στην πραγματικότητα. Εγώ μπήκα άλλος άνθρωπος εκεί και βγήκα άλλος, αναθεώρησα πολλά. Γέμισε η ψυχή μου.
άδεια θα θυμόμουν εκεί 40 μέρες μόνο την οικογένειά μου, χωρίς ύπνο, χωρίς φαγητό, με γαγκαρίες, με χίλια μύρια, με 17 χαρακτήρες διαφορετικούς, άλλα από την αγροτική κοινωνία, άλλα από την αστική κοινωνία, με γυναίκες, με άντρες, με καλλιτέχνες. Γέμισα. Η ψυχούλα μου γέμισε και βγήκα διαφορετικός άνθρωπος. Εξάλλου, εκεί γνώρισα μία μάνα. Mm-hmm. Όλοι δεν έχουμε μία μάνα. Γέρι να είναι δικιά σου, δικιά μου χάθηκε. Και δική μου χάθηκε. Και είναι μία της Παναγιάς. Δύο μάνες. Άμα, γνώρισα τρίτη μάνα, τη μάνα που θέλω. Πότε στη ζωή μου θα τα ξαναγνώριζα αυτά. Εμπειρίες. Έμαθα πολλά. Έμαθα πώς ζει σήμερα η ανθρωπότητα. Αλλά το βασικότερο, ήθελα να κερανχωθώ στο σύστημα. Αυτό δεν μπορεί να κάνω οι δικοί σου, οι φίλοι 300 που τους φωνάει εδώ. Το έκανα εγώ. Γι' αυτό είπα, μ' αρέσει το διαφορετικό. Αυτό όπως θέλετε. Σέβομαι τη διαφορετικότητα. Το γκέι, το τραντ, όλοι. Σέβομαι τη διαφορετικότητα. Μπορεί να διαφωνώ όταν ξεπερνάνε τα όρια, αλλά σέβομαι τη διαφορετικότητα. Έχω φίλους για υποψηφίους συνδυασμού. Εντάξει. Πολύ σωστά. Γι' αυτό κάνετε. Μπήκα στη φάρμα. Μάλιστα. Και δεν ενόχλησα κανέναν. Μπήκα κύριος και έφυγα κύριος στην κατάλληλη στιγμή. Μήπως έγινε για λόγους έτσι λίγο, πώς θα το εξηγήσω τώρα, ξανά να βγείτε ξανά στο προσκήνιο, στην δημοσιογραφία. Αν δεν πήγαινα στη φάρμα, θα με έβγαζω αντένα, το Open, το Μέγα μεθαύριο, εσείς, ο άλλος. Εγώ θα σας έβγαζα τους άλλους, κύριε. Όταν ντύθηκα ζωρό, με βγάλανε επί ένα μήνα όλα τα κανάλια. Ακόμη παίζετε και σήμερα το βιντεάκι, ναι, του ζωρό. Θέλω να πω, δυστυχώς. Ναι. Η εντολή είναι φημώστε το ψωμιά. 10 χρόνια έχουν να με βγάλουν. Ο φίλος μου Αυτιάς 10 χρόνια έχει να με βγάλει. Με έβγαζε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θυμάμαι. Γιατί κύριε Αυτιά δεν με βγάζεις? Δεν μπορώ να σε περάσω κομμένος. Γιατί σε κομμένος λες πράγματα που δεν πρέπει να υποθούν. Μάλιστα. Εδώ δεν θα κοπείτε ποτέ. Θα δείτε την εκπομπή, είπε κύριε Ψωμιάδη. Δεν θα κοπεί τίποτα από αυτά που είπατε. Εκτός από τις διαφημίσεις που θα κόψουμε και εγώ τώρα. Εγώ διαφήμιση είναι. Και λοιπόν, θα τις κόψω αυτές πάλι διαφήμιση. Λοιπόν, θα κόψουμε τώρα που λέτε και θα κόψουμε για διαφημίσεις. Και θέλω αμέσως μετά να σχολιάσουμε κάποια πρόσωπα της Μακεδονίας. Επειδή την γνωρίζετε καλά. Μην πάμε τώρα Πελοπόννησο Κρήτη. Ας μιλήσουμε στη Μακεδονία. Πάμε, γιατί αλλά είναι δύσκολο τώρα σε μένα να σχολιάζω συναδέλφους που. Εντάξει. Την εμπειρία σας θέλω, κύριε Ψωμιά. Εμπειρία, την εμπειρία σας θέλω να μου πείτε. Είναι καλός ο Παπαδόπουλος, δεν είναι καλός ο Παπαδόπουλος? Ναι. Δεν θέλω πολλά πράγματα. Και είπα εμένα, ας πούμε. Πάμε. Αρχίζει από μένα. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά εδώ με τον πολύ, όπως πάντα βέβαια, εμβριθή κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη. Σε 4 λεπτά εδώ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή μας στο επίκεντρο. Σήμερα ο αξιότιμος κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης. Όπως είπε και στην αρχή ο κ. Ψωμιάδης, ο Παναγιώτης, σκέτο χωρίς το Ψωμιάδης, ο Παναγιώτης της καρδιάς μας. Εσείς το είπατε, το έκλεψα, το χρησιμοποιώ. Okay. Ο λαός. Όταν έμπαινε στην πήρα. Ελλάδα και έλεγε νομάρχη, το μυαλό του οποίου πήγε. Δεν το λέω, οι δημοσιογράφοι το έχουν. Ο Παπαδάκης το έλεγε συνέχεια. Λοιπόν, κ. Ψωμιάδη, ολοκληρώνοντας. Βέβαια θα μου επισκεφτείτε ότι αν σε ξανακαλέσω θα έρθετε, έτσι. Κάθε μέρα θες έρχομαι εδώ. Ωραίο. Εσύ να έρθεις, μην ξεχάσεις να έρθεις. Τελειώσαμε το όποτε τώρα, καταγράφει. Πριν προχωρήσεις, δεν ξέρω ποια είναι, γιατί τελειώνουμε κιόλας. Πείτε. Και επειδή είμαι και δημοτικός σύμβουλος, θα ήθελα να κάνω μια μικρή κριτική λίγο για την διοίκηση του Δήμου. Παρακαλώ, βεβαίως. Εγώ στηρίζω ό,τι θετικό προτείνει ο κύριος Δήμαρχος. Ξάλλου δεν έχω και κανένα λόγο. Δεν με εξέλεξε εμένα και τους δύο συνεργάτες που έχω στην. Στο Δημοτικό Συμβούλιο για να είμαστε απέναντι, θετικοί να είμαστε. Η εικόνα είναι αρκετά καλή, αλλά όπως είπα στην αρχή, στο τέλος ξέρεις τον γαμπρό. Στο τέλος θα κριθεί και ο κύριος Ζέρβας, και εγώ και εσείς και ο Απόστολος. Θα κλείσω τα μάτια μου και δεν θα δω δύο έργα. Παρόλο ότι ο κύριος Μητσοτάκης Κυριακή είχε εκλεγεί, την Τρίτη ήταν εδώ, πριν 2,5 χρόνια, και έδωσε εντολή να ξεκινήσει ένα έργο το οποίο μαζί με τα. Ένα-δύο ακόμη που θα πω είναι υψής σημασίας. Η επέκταση της παλιάς παραλίας να ενωθεί με την καινούρια. Νομίζω είναι στο πρόγραμμα. Η καινούρια είναι του Κωνσταντίνου Καραμαλή, είναι το έργο εκείνο. Ναι, ναι, αυτό είναι στο πρόγραμμα. Και τον τελείωσε ο Βασίλης ο Παπαγεωργόπουλος. Ναι. Να τα λέμε και τα καλά. Ναι. Αυτό είναι στο σχέδιο, δεν έχει καν ξεκινήσει. Ούτε θα γίνει.
Στο λέω εγώ, ούτε θα γίνει. 2,5 χρόνια δεν κουνιέται φίλο. Φαντάσου Θεσσαλονίκη με μια επέκταση λεωφόρου Νίκης, με ανθρωπαιδιές, με αναψυκτήρια, με πάρκι, τα πάντα μπορείς να κάνεις εκεί. Mm. Να σωθεί η Θεσσαλονίκη και να αλλάξει και όψη. Το δεύτερο έργο. Και αυτό δεν θα γίνει. Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου ως νομάρχης και περιφερειάρχης. Μια μεγάλη μαρίνα να φέρει όλο τον πλούτο της νοτιοανατολικής Ευρώπης εδώ. Γιατί να πάνε στη Ρουμανία, Τουρκία, Βουλγαρία, γιατί. Εδώ είμαστε πιο κοντά και στη Μεσόγειο και στην Αφρική, δεν ξέρω πού. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό. Πας σε κάτι νησάκια της Τουρκίας ή κάτι χωριουδάκι, βλέπεις τεράστιες μαρίνες. Η μαρίνα δεν επαρκεί στην Καλαμαριά, κύριε. Μιλάμε για μεγάλη μαρίνα. Αυτό είναι σκάφη μεγάλα. Μεγάλα σκάφη. Άλλη Καλαμαριά που δεν λέω να γίνει μεγάλη μαρίνα. Ας γίνει στην Καλαμαριά, απλά να μεγαλώσει. Να μπορεί να γίνει, μόνο να γίνει, να φέρει πλούτο. Τεράστιος πλούτος. Ναι, τα σκάφη αυτά δεν τα έχουν. Τα έχουν μεγιστάνες, έτσι. Καλά. Εντάξει. Και το άλλο που και εγώ δεν το πρόλαβα, ήταν στην αρμοδιότητά μου, ήταν η ανάδειξη του Ολύμπου. 12 θεοί. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, η ξένη χώρα, η μαθητή. Όχι, το ξέρουν, όχι, το ξέρουν. Brand name τρομερό. Και να τελειώσω, επειδή ως επιχειρηματίας πήγα πολλές φορές στην Κίνα, οι Κινέζοι τρελαίνουν για Μέγα Αλέξανδρο. Όπως και αυτές οι χώρες, Πακιστάν, Ινδία. Είδες κανέναν Κινέζο να έρχεται στην Πέλα, στην Βεργίνα. Πάνε Σαντουρίνη, Αθήνα. Άντε και λίγο Μύκονο. Είναι δυνατόν. Από εδώ να του ξεκινήσω. Εδώ να κατέβει το αεροπλάνο. Δεν κατεβαίνει ο Λευθέρω Βενιζέλ. Να μην αναδείξουμε τη Βεργίνα. Εγώ έφερα ένα τεράστιο πολιτικό της Κίνας και τον πήγα στη Βεργίνα και τρελάθηκε. Τρελάθηκε. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο. Το ξέρω. Στην Πέλα συμφωνούμε. Δεν υπάρχουν. Συμφωνούμε. Τι λέτε τώρα. Συμφωνούμε 100%. Τι λέτε τώρα. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο από τη διοίκηση και κλείνω με τη διοίκηση. Του είπα του κυρίου Ζέρβα από την αρχή. Μία-δυο φορές το τρίμηνο, το εξάμηνο. Φώναξε μας τους επικεφαλής των παρατάξεων, αυτούς που νομίζω ότι σε στηρίζουν. Να μιλήσουμε, να προτείνουμε, να κάνουμε την κριτική. Ούτε αυτό. Εγώ, πλην ενός φιλοσκοπιανού δίθεν οικολόγου, στην ομαρχία δεν λέω ονόματα, γιατί αυτός με πήγε 7 φορές στα δικαστήρια, όλους τους άλλους τους ζητούσα τη γνώμη του. Τη γνώμη τους. Είναι δυνατόν. Και κλείνω. Τι είπες προηγουμένως, Γιώργο Παπαδόπουλε? Αν σας ξαναγαλέσουμε, θέλω να ξαναρθείτε. Ναι, θα ξανάρθω. Είμαι δημοτικός σύμβουλος 2,5 χρόνια. Με έχετε δει μία φορά στην TV 100 και στο FM 100. Μία. Ίσως και καμία. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το σχολιάζω. Καλώς κριτική δική σας και τον ακροατό σας. Από εδώ και στο εξής θέλω να μου πείτε για να ολοκληρώσουμε. Ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης. Τι προτίθεται να κάνει από εδώ και στο εξής. Η φάρμα τελείωσε για εσάς. Επιχειρηματίες δεν θα πάψετε ποτέ να είστε. Καλό και το πολιτικό. 7 χρονών μπήκα στο αυτό. Μου το είπατε πριν, γι' αυτό σας λέω. Επιχειρηματίας είστε πολλά χρόνια. Ναι. Θα ασχοληθείτε ξανά με την πολιτική εκτός το Δημοτικό Συμβούλιο. Όσο ο Θεός με έχει ανοιχτά τα μάτια μου, μάλιστα, λέω ότι δεν ήρθε το τέλος μου. Δηλώνω μάχημος, ενεργός, στρατιώτης, αγωνιστής. Δεν κυνήγησα και δεν κυνηγάω φίτσια. Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή, δεν με καλύπτει κανένα από τα κόμματα της Βουλής. Δεν με καλύπτει. Αν και επιθυμία μου και αγώνας μου, και μάλιστα είμαι από τους ενεργούς, μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι ενωτικό, πατριωτικό κόμμα, κίνημα, είμαι μέσα. Δυστυχώς όμως, λείπουν οι εθνικοί ηγέτες. Βλέπετε ότι και η Εκκλησία στα δύσκολα κάνει πίσω. Αν ζούσε ο Μακαριστός Χριστόδουλος, η Ελλάδα ήταν εντελώς διαφορετική. Mm-hmm. Άλλη φιλοσοφία είχε. Ενόχλησε. Όπως ενόχλησα και εγώ. Και ενοχλώ ακόμη. Δεν πειράζει. Συνήθιζε μου καθαρή. Σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση, και εκεί δεν έβαλα τελεία. Mm-hmm. Ούτε άνω τελεία. Έχω πολλές σκέψεις. Αν δεν ευοδοθεί η προσπάθεια που κάνουμε 5-6 παλιοί πολιτικοί για κάτι ενωτικό, δεν αποκλείται να με δείτε υποψήφιο δήμαρχο κάπου. Πέρυσι Θεσσαλονίκη, πέρυσι κάπου. Θα δούμε. Ωραία. Μεγάλη νική είδηση. Ωραία.
Κύριε Ψωμιάδη, πέρα ευχαριστώ, ιδιαίτερη χαρά, τιμή που σας είχα. Να έχετε καλή χρονιά. Εγώ δεν πήραμε να τα κάνουμε τέτοια ωραία συνέντευξη, ειλικρινά. Γιατί είχαμε χρόνια, πολλά χρόνια να βρεθούμε. Γιατί μπορείς και με έβγαλες πράγματα που δύσκολα τα λέω. Μα κύριε Ψωμιάδη, εσείς άνθρωπος, τέτοιος άνθρωπος μάλλον, με τέτοιο μυαλό, με τέτοια ευστροφία κλπ. Σίγουρα θα μπορούσατε να το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να τα ξαναπούμε, κύριε Ψωμιάδη, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Θα ήθελα να τα ξαναπούμε. Και να αγωνιστείς και να αγωνιστώ και να αγωνιστούμε όλοι για να δούμε μια Ελλάδα ελεύθερη. Μια Ελλάδα ελεύθερη. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Θεός να σας έχει καλά. Και σας ευχαριστώ και τους συνεργάτες και πάνω απ' όλα τη γνώμη, τη τηλεόραση που λιγνά τα τελευταία χρόνια έχει πάρει πάντα πάνω της. Να είναι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα ευχαριστούμε εσάς για την τιμή που μας κάνατε και παρακολουθήσατε την σημερινή εκπομπή. Αύριο στις 9 και πάλι εδώ στη γνώμη τηλεόραση στο επίκεντρο. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση σε όλους. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.